Πυροβολούσε. Πυροβολούσε, ναι, μέσα στον κόσμο. Αυτός. Αυτός ο Οι σφαίρες πέφτουν χαλάζι. Το ηγετικό μέλος του επαναστατικού αγώνα Νίκος Μαζιώτης. Πυροβολή αδιακρίτως. Πανικόβλητοι τουρίστες στο μοναστηράκι τρέχουν να σωθούν. Δύο τραυματίζονται από τις σφαίρες του τρομοκράτη. Ώρα 12 και 35 το μεσημέρι. Πανικός. Ο μόλις 27χρονων τότε ειδικός φρουρός βγάζει το 45 από τη θήκη του. Με αυταπάρνηση παίζει τη ζωή του κορώνα γράμματα. Καταφέρνει και πυροβολεί τον Νίκο Μαζιώτη. Τον σοριάζει αιμόφυρτο. Λίγο μετά συλλαμβάνεται. Η απόλυτη αντίφαση. Ο ίδιος άνθρωπος που διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην σύλληψη του πιο διαβόητου τρομοκράτη με το ίδιο όπλο σκότωσε τον 52χρονο οδηγό ταξί. Για προσωπικές διαφορές. Τότε αστυνομικός της ομάδος Δίας πυροβόλησε μία φορά με το υπηρεσιακό του όπλο και τραυμάτισε τον Νίκο Μαζιώτη στον αριστερό βραχίωνα. Τον αστυνομικό της ομάδας Δίας είχαν βραβεύσει δύο ημέρες μετά τη σύλληψη Μαζιώτη ο τότε Υπουργός Δημόσιας Τάξης Βασίλης Κικίλιας με τον αρχηγό Δημήτρη Τσαχνάκη. Αυτές είναι οι επίσημες φωτογραφίες που το αρχηγείο της Ελλάς έδωσε στη δημοσιότητα. Ήταν ψηφιακά επεξεργασμένες, κρύβοντας το πρόσωπο του αστυνομικού ήρωα τότε. Λίγες ημέρες αργότερα μετατέθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στην Καστοριά, όπου τοποθετήθηκε στην ΟΠΚΕ, την ομάδα πρόληψης και καταστολής εγκλήματος. Ο 30χρονος, μέχρι χθες ήρωας για τους συναδέλφους του, αποτελεί μία από τις πιο μελανές σελίδες στην ιστορία της ελληνικής αστυνομίας.